Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη Μηχανή του Χρόνου που έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στον απολαυστικό μεγάλο κωμικό Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Ο Παπαγιαννόπουλος γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1912 στο Διακοφτό της Αχαΐας. Πατέρας του Σπηλιώτης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος όταν ήταν νέος είχε δοκιμάσει την τύχη του στην Αμερική χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, γνωρίζει τη Μαρία και αποκτά μαζί της 10 παιδιά. Ο Νιόνιος, όπως χαϊδευτικά τον αποκαλούσαν, ήταν ο 8ος στη σειρά. Η οικογένεια έμενε στο κεντρικό σπίτι του παραλιακού Διακοφτού και είχε το περίπτερο του χωριού. Ο Νιόνιος, ατίθασος αλλά και φιλομαθής από μικρός, ολοκληρώνοντας τις γυμνασιακές σπουδές, θέλησε να φύγει για την πρωτεύουσα προκειμένου να σπουδάσει. Ωστόσο, οι επαρχιώτες γονείς αντιδρούσαν σε αυτή την επιθυμία. Η αγάπη του όμως για μάθηση αποτελούσε τόσο μεγάλο κίνητρο που κανένα εμπόδιο δεν ήταν ικανό να τον σταματήσει. Ο Παπαγιαννόπουλος ήταν άσος στα μαθήματα αλλά και στα αθλήματα. Μαθαϊκάκιας καταρχάς. Όταν ήταν μικρός λοιπόν έπαιζε στην ομάδα του κεραυνού Αιγιαλίας, του Πανεγιαλίου. Και ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Κάποτε λοιπόν είχε αράξει ένα πλοίο εγγλέζικο στην περιοχή τους και μια ομάδα, μια ενδεκάδα ας πούμε Άγγλων εκεί πέρα είπαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Στήθηκαν οι δύο ενδεκάδες, μπήκαν στο γήπεδο, παίξανε. Κάποια στιγμή λοιπόν του έρχεται ένα σουτ, μια αυτή, στο κεφάλι τόσο δυνατή που τον ζάλισε, έπεσε κάτω, είδε τον ουρανό σφοντίλιο όπως λέμε. Ένα υπερηχητικό σουτ έστειλε την μπάλα κατευθείαν στη μύτη μου και από μέσα δεξιά έγινα έξω μακριά. Ακόμα θυμάμαι την παλιά, είχε πει ο ίδιος στο δημοσιογράφο Σταμάτη Φιλιππούλη το 1959. Και από τότε μέχρι και το τέλος της ζωής του είχε απίστευτος πονοκεφάλις από το χτύπημα. Ήταν και ο λόγος ο οποίος εγκατέλειψε τον αθλητισμό που αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά ήταν και ακοντιστής καλός. Στα αθλήματα ήρθα πρώτος στο ακόντιο. Επίσης σε καλή θέση στο άλμα εις ύψος και στο τζάμικο χορό. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος από μικρός έδειξε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Έχω κανένα δύο πίνακες του στο σπίτι και μάλιστα το είχε πει ο Σφυρόπουλος. Νιόνιο, αν συνεχίσεις θα χάσω τη δουλειά μου. Ζωγράφισε και διάβαζε με μανία τα πάντα, ακόμα και τις σελίδες των εφημερίδων που τύλιγαν τα ψάρια. Τύλιξε λοιπόν ο ψαράς της σαρδέλες, τις τύλιξε όμως σε κάποια σελίδα του Ηροδότου. Και το διάβασε λοιπόν αυτό το κομμάτι και από εκεί άρχισε η μεγάλη του αιμονή με τους αρχαίους. Και μετά μετεπίδησε, άρχισε να διαβάζει αρχαίους τραγικούς. Σε ένα χωριό σαν το Διακοφτό, δύο τρόποι υπήρχαν για να γνωρίσει κάποιος το θέατρο. Ο ένας ήταν τα μπουλούκια και ο άλλος το σχολείο. Δεν είχα ιδέα από θέατρο. Στο χωριό ερχόταν πάντα ο Καραγκιόζης. Αλλά στην τελευταία τάξη του γυμνασίου ήρθε γυμνασιάρχης ένας νεοτεριστής. Δηλαδή κατήργησε την καθαρέμουσα και μας υποχρέωσε να γράφουμε στη Δημοτική. Στο Αίγιο αυτό. Στο Αίγιο αυτό. Και έδωσε θεατρικές παραστάσεις και αθλήματα. Για τον νεαρό Παπαγιαννόπουλο το θέατρο ήταν μια εμπειρία γλυκιά σαν το φιλί μιας όμορφης κοπέλας. Δώσαμε μια ερεσιτεχνική παράσταση. Πρωταγωνιστής εγώ και σημείωσα θριαμβευτική επιτυχία. Στο τέλος της παράστασης πέρασαν μαθητές και μαθήτριες από το καμαρίνι και μας γέμισαν φιλιά. Το δικό της ήταν τόσο γλυκό που είπα «Δεν γίνεται, θα βγω στη σκηνή και θα την κάνω να με φιλά κάθε βράδυ». 6 χρόνια μετά το Λύκειο ο Νιόνιος δεν είχε ακόμα διαλέξει το δρόμο της ηθοποιίας. Σε μία συνέντευξη του είπε «Ήμουν 24 χρονών όταν έγραψα στο φίλο μου το Γιάννη το Σπυρόπουλο να δει μήπως υπάρχουν βιβλία με θέατρο, να μου τα στείλει». Και μου στείλε. Κομιδίλια κυρίως. Γκόλφο, αγαπητικός της Βοσκοπούλας και τέτοια. Και έκανα παραστάσεις μόνος μου. Μάζεψα τα παιδιά δηλαδή. Τους εδίδασκα πώς να τα λένε.
έφτιασα τη σκηνή, φαντάστηκα ότι ένα σκηνικό έτσι πρέπει να είναι. Είχαμε παίξει μαζί του πολλά θέατρα, αλλά από τα πολλά θυμάμαι δύο να πούμε. Ένα το λέγανε Κόκκινο Πουκάμισο και το άλλο το λέγανε η Γκόλφο. Η μάνα του, όπως και άλλοι γονείς συγχωριανών του, διαφωνούσαν, αλλά με τη βοήθεια του Θεού υποχώρησαν. Για να μην έχω καμία επαφή, είπα όλα αυτά γίνονται για την εκκλησία. Οι πράξεις και τα έξοδα, γιατί ήταν και κάποια έξοδα που δεν είχα. Τον Άγιο Τρίφωνα. Τον Άγιο Τρίφωνα, ναι. Ο Παπαγιανόπουλος σε μεγάλη ηλικία αποφασίζει να σπουδάσει, αλλά οι γονείς του δεν θέλουν να φύγει από κοντά τους άλλο ένα παιδί. Του λέει και συγκεκριμένα ο πατέρας του, όλα τα παιδιά μου φύγανε, άλλα παντρευτήκανε, άλλα φύγανε για την Αμερική, ένας είχε φύγει για την Αμερική, οι άλλοι ήρθαν στην Αθήνα και σπουδάσαν, τουλάχιστον εσύ που είσαι από τους πιο μικρούς, κάτσε εδώ στο διακοφτό να μας βοηθήσεις, να μείνει και κάποιος στο διακοφτό. Ο Παπαγιανόπουλος δεν τολμούσε να τους πει ότι θα σπούδαζε ηθοποιός. Τη δεκαετία του 30 αυτό ήταν απαράδεκτο. Ανήθικο, βρώμικο, ύποπτο, τίποτα αξιοπρεπές. Εγώ έζησα στην επαρχία τραβεστή που παίζει ένα σκοφάλι μόνο διάνδρας. Θα να πω ήταν σκοφαντημένο επάγγελμα. Πηγαίναμε στην επαρχία να κάνουμε περιοδία, ας πούμε, ο θείασος και πηγαίναμε στο ξενοδοχείο να κλείσουμε, να κοιμηθούμε το βράδυ και όχι, ηθοποιοί λέγανε. Εγώ ήθελα να δω πώς γίνεται θέατρο, πάστα. Αναγκάζω τη μάνα μου να σπουδάσω. Δάσκαλος της λέω, δάσκαλος είδε. Και τι θέλω δάσκαλο ειδικά, ήταν κάτι που... Για να γυρίσω πάλι στο χωριό. Αν έχετε έδρα το χωριό. Βέβαια. Έβαλε τα μεγάλα μέσα τον Παπατσάκαλο, τον Παπατσάκαλο, να πείσει τους γονείς του ότι... Θα έρθει στο διακοφτό, θα διδάσκει τα παιδιά του διακοφτού και των γύρω χωριών. Με τα κολλά τους πείθει, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι λοιπόν ο Διονύσης, μια και δύο, ετοιμάζει τις βαλίτσες του το 1936, λοιπόν, αποχαιρετά τους γονείς του και φεύγει για την Αθήνα. Το 1936 ο Παπαγιανόπουλος δίνει κρυφά εξετάσεις στο Βασιλικό Θέατρο, δηλαδή στο Εθνικό. Η Επιτροπή όμως δεν ενθουσιάστηκε με την παρουσία του. Σε μία συνέντευξή του είχε πει: «Είχα ελαττώματα προφοράς. Μου λένε, θυμάμαι τότε, προσέξτε την δικτυόν σας». Λέω εγώ: «Τι είναι αυτό?» Μου λένε: «Όταν μιλάς, προφέρεις βαθιά το σίγμα και το λα». Κάθισα κι εγώ και έλεγα 100 φορές όλες τις λέξεις που είχαν σίγμα και λα, για να πάψω να μιλάω χωριάτικα. Ξαναδίνω εξετάσεις τον επόμενο χρόνο και πετυχαίνω. Φυσικά η οικογένεια πίστευε ότι σπουδάζει, αλλά όχι ηθοποιός. Μια μέρα της έστειλε μια φωτογραφία από ένα ρόλο που έκανε ένα δεσπότη. Και της την έστειλε τη φωτογραφία και η μάνα την είχε βάλει εκεί πέρα ότι ο γιος της έχει γίνει δεσπότης. Μια συγγενής που είχε πάει και την είχε δει, την είχε πάρει, έκανε το σταυρό της και την προσκυνούσε την φωτογραφία. Το 1938 ο Νιόνιος ολοκληρώνει με άριστα τη φοιτησή του στο Βασιλικό Θέατρο, το οποίο ενημερώνει την οικογένειά του. Και τελειώνω. Ο Βεάκης στέλνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα «Δι' επιτυχία σιγού σας». «Χαρά η μάνα μου, έρχεται δάσκαλος». Ήταν αγράμματο. Κατασυγκινημένη λοιπόν, λέει να μιλήσουμε στους δικούς μας, τον βουλευτή, τον τοπικό, να τον φέρει στο διακοφτό. Παίρνει η μητέρα του το τηλεγράφημα και το πάει σε μια συγγένεια του,
το αυτό και λέει: κοίταξε να δεις τι έστειλε ο διευθυντής για τον αυτό. Το διαβάζει λοιπόν η συγγέννηση αυτό το πράγμα, να πούμε, και κάτω βλέπει φαρδιά πλατιά Εμίλιος Βεάκης. Οπότε λέει η συγγέννησα που ήξερε τι ήταν ο Εμίλιος Βεάκης, της λέει: βρε Μαρία, είσαι σίγουρη ότι ο αυτός της σπούδασε ιεροδιάκονος? Λέει: ναι, δεν βλέπεις, λέει, και το αυτό το τηλεγράφημα που λέει Εμίλιος Βεάκης? Λέει: συγγνώμη, ξέρεις τι είναι ο Εμίλιος Βεάκης? Λέει: ο διευθυντής της ιερατικής σχολής. Ποια ιερατική σχολή? Ο Εμίλιος Βεάκης, λέει, είναι θεατρίνος, είναι ηθοποιός. Μόλις το άκουσε η μάνα αυτό, μόνο που δεν έπεσε κάτω να σωριαστεί. Η μητέρα μου, σαν άκουσε πως αντί για δάσκαλος πήγα και έγινα θεατρίνος, ζήτησε να με αποκληρώσει. Μου λέρωσε το όνομα, φώναξε. Να μην το ξαναδώ, δεν έχω γιο. Να με τον κύριο Στέλνη, λοιπόν. Έπαιξα ένα ρόλο στα δημιουργηθέντα συμφέροντα που γράψανε καλή κριτική, αλλά δίπλα, θυμάμαι, το Βήμα ήτανε. Mm. Είχε κάτι τότε πολιτικά. Ελεύθερο Βήμα τότε. Κάτι πολιτικά, και έγραφε για τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μιχαλακόπουλο. Μάλιστα. Ο οποίος ήτανε από τα Άνω χωριά του Διακοφτού. Και τον είχανε ίνταλμα. Και σου λέει: για να γράφει δίπλα Παπαγιαννόπουλος, κάτι τέτοιο είναι και αυτός υπουργός. Αφού λέει βασιλικό θέατρο, το θέατρο είναι του βασιλιά. Και με το αφελές μυαλό της η γιαγιά μου πίστεψε ότι να αναφέρουν το γιο της δίπλα στην φωτογραφία του τοπικού βουλευτή σημαίνει ότι θεατρίνος δεν είναι πια τόσο ανήδικο, θα είναι κάτι αξιοπρεπές, και άρχισε σιγά σιγά να το χωνεύει. Την 28 Οκτωβρίου του 1940, ο Παπαγιαννόπουλος είναι 28 ετών και φυσικά καλείται στα όπλα εναντίον των Ιταλών. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 πραγματοποιήθηκε η γενική επιστράτευση στην Κόρινθο, και από 3 έως 11 Νοεμβρίου το Σύνταγμα προωθήθηκε στο Αγρίνιο. Την επομένη μέρα κινήθηκε προς τη ζώνη επιχειρήσεων και να καταλήξει στις 28 Νοεμβρίου στην Βαλτίστρα. Επιστρατεύτηκα και με το 6ο Σύνταγμα Κορίνθου γεύτηκα τη γλύκα της πρώτης γραμμής. Πολεμώντας έφτασα στο Αργυρόκαστρο και κατηφόρησα ύστερα κατά τη Χυμάρα. Στον δρόμο έγινε λοχίας. Το χειμώνα του 40 οι συνθήκες διαβίωσης για τους στρατιώτες πάνω στα βουνά ήταν πολύ σκληρές. Η καθημερινή ζωή ήταν βασανιστική, με την έννοια ότι να βρεις φαγητό, η ένδυση, η υπόδηση, ακόμα και τα πολεμοφόδια, δεν μπορούσες να τα βρεις εύκολα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που έκανε ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή τους ήταν, έχανε αξία η ανθρώπινη ζωή. Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, υπήρχαν αμέτρητες ανθρώπινες απώλειες. Ο ίδιος έλεγε: πώς να σβήσει από τη μνήμη μου η εξόρμηση στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου στη Χυμάρα. Ανεβήκαμε με χέρια και πόδια, πολεμώντας με πέτρες. Οπωσδήποτε η πιο λογική πράξη ήταν η απελευθέρωση της Χυμάρας, αλλά και στο ύψωμα πριν από μερικές μέρες, που κατόρθωσε και συνέλαβε μια ιταλική μονάδα πλήρη και το διοικητή του, χωρίς ουσιαστικά να πέσει μια ντουφεκιά. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος βγαίνει ζωντανός από την πρώτη γραμμή του μετόπου και μετά τη συνθηκολόγηση επιστρέφει στο Διακοφτό με το μόνο διαθέσιμο μέσο, τα πόδια του. Χτύψε την πόρτα για να του ανοίξουν. Του άνοιξε η μάνα του και δεν το γνώρισε. Λέει: τι ορίστε ρε μάνα, ο νιόνιος είμαι. Γένια και μαλλιά μακριά, γένια, μουστάκια και βρωμιά και τα λοιπά. Δεν το γνώρισε. Στη διάρκεια της κατοχής, ο Παπαγιαννόπουλος συνέχισε να εργάζεται στο θέατρο. Ο Παπαγιαννόπουλος παίζει το ρόλο του Βούρμου.
που βούρμ στα γερμανικά σημαίνει σκουλίκι. Ανάμεσα στο κοινό είναι και ο Γερμανός κατοχικός διοικητής της Βορείου Ελλάδος, ο διαβόητος Μαξ Μέρτεν, που έστειλε στο Auschwitz 50.000 Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Φυσικά, πρώτα λαιλάτισε τις περιουσίες τους, που η συνολική τους αξία ξεπερνούσε τότε τα 125 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Ο Μέρτεν παρακολουθεί την παράσταση του Παπαγιαννόπουλου. Όταν τελείωσε λοιπόν η παράσταση, ο Παπαγιαννόπουλος πηγαίνει στο καμαρίνι του, κλείνεται και ετοιμάζεται να αλλάξει. Χτυπάει η πόρτα λοιπόν, είναι ένας Γερμανός απεσταλμένος του Γερμανού διοικητή, ο οποίος τον παρακαλεί να, στην αρχή παρακαλετά βέβαια, να παρουσιαστεί στον Γερμανό στρατηγό για να του δώσει τα συγχαρητήρια. Ο Παπαγιαννόπουλος του λέει από μέσα, δεν μπορώ διότι αλλάζω. Φεύγει ο Γερμανός απεσταλμένος, προφανώς κάτι λέει στον Μαξ Μέρτεν, ξαναγυρίζει και του λέει ο Γερμανός στρατηγός, απαιτεί να έρθετε για να παρουσιαστείτε και να σας δώσω τα συγχαρητήρια. Του λέει ο Παπαγιαννόπουλος, δεν μπορώ, σου λέει, διότι αλλάζω. Δεν γίνεται, αλλάζω. Φεύγει πάλι και γυρίζει εκνευρισμένος αυτή τη φορά και του λέει, διαταγή του Γερμανού στρατηγού να παρουσιαστείτε. Ξέρει ο Παπαγιαννόπουλος ότι κινδυνεύει αυτή τη φορά, να πούμε, ακόμα και να συλληφθεί. Αλλά επειδή είναι και επίσημον άνθρωπος, τον πιάνουν τα διαόλια του, για να τα πούμε έτσι στην απλή κτλ. Και λέει ότι όχι, δεν έρχομαι να πούμε, διότι αλλάζω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να παρουσιαστώ. Και πηγαίνει τρίτη φορά ο Γερμανός εκπρόσωπος και λέει, ο Γερμανός διοικητής, ότι πείτε στον κύριο Παπαγιαννόπουλο, πείτε στον ηθοποιό, ότι το ρόλο αυτό στη Γερμανία τον παίζει ο καλύτερος ηθοποιός τον οποίον έχουμε, αλλά σε ορισμένες σκηνές ο ηθικός σας ηθοποιός ήταν καλύτερος και αυτό έγκυται, λέει, στην πονηριά και στην καπατσοσύνη την οποία έχει ο Έλληνας. Και όταν ο Γερμανός εκείνος κατακτητής ήθελε να με συγχαρεί, εγώ αρνήθηκα να τον δω. Ήμουνα ένας Έλληνας αξιωματικός ακόμη και δεν του έδωσα το χέρι μου. Το 1946 ξεσπά ο εμφύλιος. Ο Παπαγιαννόπουλος λαμβάνει ένα γράμμα από τη στρατολογία. Το άνοιξα. Άμα λείψει παρόντος, έγραφε, εντέλεστε όπως παρουσιαστείτε στη μονάδα σας. Έμεινα πάλι στο στρατό με το βαθμό του λοχαγού ως το τέλος του 49. Είναι με τη μεριά του Εθνικού Στρατού. Παίρνει μία ακόμα προαγωγή και γίνεται έφεδρος λοχαγός και πολεμάει 3 χρόνια ακόμα. Οι στρατιώτες του τον αποκαλούσαν ο Αγελαδιάρης Λοχαγός, εξαιτίας ενός τεχνάσματος που τους προστάτευε από τις νάρκες. Έβαζε μερικά γελάδια μπροστά, ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα κινδυνεύσουν οι άνδρες του σε ναρκοπαίδεια, ώστε να κινδυνεύσουν τα γελάδια, ας το πούμε έτσι. Ο ίδιος έλεγε, έτσι από τις νάρκες είχα μονάχα έναν τραυματία σε όλο το διάστημα των επιχειρήσεων. Ο Παπαγιαννόπουλος τόσο στην κατοχή όσο και στον εμφύλιο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του μετόπου, στην Πίνδο και στον Εύρο αντίστοιχα. Με την εκπνοή της ταραγμένης και σκοτεινής δεκαετίας του 40, ο ηθοποιός αρχίζει να κάνει τις πρώτες εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη και να εξελίσσεται στον κωμικό που λάτρεψαν όλοι οι Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο με τη γοητευτική ιστορία ζωής του Νιόνιου. Παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμα στο μεγάλο κωμικό Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Ο Νιόνιος, όπως τον αποκαλούσαν η οικογένεια και οι φίλοι του, έχει μείνει στη μνήμη όλων μας από τους ρόλους που υποδίθηκε με επιτυχία σε μερικές από τις πιο διασκεδαστικές κωμωδίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο μπαμπάς της Αλίκης και της Τζέννης.
ο άτολμος σύζυγος, ο γκρινιάρης διευθυντής. Ήταν ακόμα εκείνος που έριξε μερικά από τα πιο πιστικά και δυνατά χαστούκια στο ελληνικό, σελιλόιντ. Φυσικό, αφού συμπροταγωνιστές του τα έτρωγαν στα αλήθεια. Πόσοι όμως από εσάς θυμάστε τον Παπαγιαννόπουλο να παίζει τον κακό και πόσοι γνωρίζετε ότι αυτός ήταν ο χαρακτήρας που τον καθιέρωσε τα πρώτα χρόνια στο σινεμά. Ο Παπαγιαννόπουλος βγήκε στον κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του 40. Από τότε και για μία δεκαετία περίπου, οι σκηνοθέτες του εμπιστεύονταν ρόλους όπου έπρεπε να υποδηθεί τον κακό. Βασανιστή, ραδιούργου, όπως είπαμε πριν, υπονομευτή πραγμάτων, κατασκόπου και τέτοια πράγματα έπαιξε. Μου κάνεις τη δύσκολη. Παλιό τσουλί. Ω, κυρία, κρυό! Μα και εμένα μου είχε πει ότι στο τέλος θα μου κάνουν ποινικό μητρό, θα με βάλουν στην ασφάλεια για ως κακοποιό, γιατί ήταν περισσότερο κακός αλλά κακοποιός όμως. Λόλα, με συμπατάς που σε χτύπησα πριν. Μπα, έχεις τύψεις χρυσό μου. Λόλα, είμαι κάθαρμα. Ώρες-ώρες με πιάνει λύσα. Μα είμαι τρελός για σένα, Λόλα. Όταν σκέπταμαι ότι μπορεί να σε χάσω, θολώνει το μυαλό μου. Αμάν, λαχτάρισα να παίξω έναν τρυφερό ρόλο, να πω δύο γλυκές κουβέντες, να χαμογελάσω σαν άνθρωπος που έχει πολλά ωραία πράγματα στην καρδιά του. Κάνω όμως υπομονή. Οι ρόλοι αυτοί μου έδωσαν ένα κομψό σπιτάκι. Παναγίδα, βοήθησε με, κράτα με, μην τον σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά. Βρέσει, πόσο κρασί πιες απόψε? Μισό κιλό, γιατί δεν πρόλαβα να πιω το υπόλοιπο, αλλά εντάξει είμαι και έτσι, βολεύτηκα. Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω, κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίλου. Ο πρώτος που του εμπιστεύτηκε κωμικό ρόλο ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Με φώναξε ο Ηλιόπουλος να παίξουμε για 3 εβδομάδες μια κωμωδία στο Θέατρο Αθηνών και δέχτηκα. Ξαφνικά είχαμε επιτυχία και από τις 3.000 δραχμές που έπαιρνα μου έδωσε 6.000. Με βλέπει ο Σαμαρτζής και με ζητάει για το χειμώνα προσφέροντάς μου 30.000 δραχμές το μήνα. Έτσι σε μία σεζόν δέθηκα με την ελληνική κωμωδία και την αγάπησα. Βρήκα τον εαυτό μου. Πώς είμαι, καλώς είμαι. Φίνος είσαι, φίνος. Γεια στη. Όχι έτσι, μωρέ, χαρούμενος να πνιγείς. Σήκωσε την κότρα να πιο ψηλά να φαίνεται. Εδώ. Έτσι, από εκεί, έτσι, εδώ, εντάξει. Λοιπόν, πάρε τώρα λυπημένο ύφος. Όχι έτσι, μωρέ, παιδάκι μου, λυπημένο ύφος. Πώς κάνεις όταν πληρώνεις τα χρέη σου? Άστο, ξέρω. Λοιπόν. Άντε γρήγορα, θα πέσει πέτρα να μου σπάσει τα πόδια. Ήταν φυσιογνωμία που μπορεί να παίξει όλους τους ρόλους. Δηλαδή μπορούσε να μισοκλείσει τα μάτια με κακία, αλλά μπορούσε να φωτιστεί το πρόσωπό του από μια κωμική μούτα, από μια γκριμάτσα, ας το πούμε. Είχε ένα πρόσωπο ακριβώς αυτό που χρειαζόταν, να κάνει και τον κακό και τον κωμικό. Δεν μου λες, παιδάκι μου, σε έχουν δει οι στρατιώτες σου έτσι ποτέ? Μα δεν εμφανιζόμουν στους στρατιώτες με τα σόβρα. Το ξέχασα ότι έχω εγώ μόνο το προνόμιο να βλέπω αυτή την ομορφιά κάθε μέρα. Κοίτα, σιγά θα σου φύγει η μασέλα. Είχε και ένα εντελώς προσωπικό χιούμορ, το οποίο ξεκινούσε πολλές φορές από το να γίνεται άγριος, να βρίζει και τα λοιπά, ως ρόλος. Διαταγάς. Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω? Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα? Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Ψητό.
Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Μέχρι. Μόνο αυτά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει. Όταν χρειαζότανε, έβγαινε ξαφνικά αυτό το ηλαρό, το χιουμοριστικό στοιχείο, το οποίο και στις πιο δραματικές στιγμές ήθελα να το κάνει να λάμψει και να υπάρξει. Και το πετύχαινε. Πάλι με τις κότες μπροστά μου! Έξω! Απολύεσαι! Έλα εδώ! Πού πας! Να απολυθώ! Σκασμός! Δώσ' τις κότες και περίμενε! Μάλιστα. Όταν μιλούσα στον Μπαγουλάτο για τον Παπαγιαννόπουλο, μου λέει, το ξέρεις ότι είναι ο καλύτερος τυπίστας που έχει περάσει από το ελληνικό θέατρο. Μέχρι το τέλος της καριέρας του, ο Παπαγιαννόπουλος είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 130 ταινίες. Σχεδόν ποτέ όμως δεν ήταν πρωταγωνιστής. Δεν υπήρχε μία στιγμούλα που να μην παίζει με όλο του το είναι. Ο ίδιος έλεγε δεν υπάρχουν μικροί ρόλοι, υπάρχουν μικροί ηθοποιοί. Πίστευε πάρα πολύ ότι πρέπει να υπηρετούνται με φανατισμό. Αυτοκίνητα. Oh, yes. Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα. Yes. Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος. Γρήγορος. Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες. Uh-huh. Ρε πώς τις παίρνω τις ξένες γλώσσες. Δώσ' το μου εσύ. Ποιο? Το χαστούκι. Δώσ' το μου εσύ. Μα εγώ... Δώσ' το μου, ντε. Μίκα, σου απαγορεύω να παραχωρείς τους άνδρες τέτοια δικαιώματα. Δώσ' το λοιπόν. Ο Παπαγιαννόπουλος είχε το πιο δυνατό χέρι του ελληνικού κινηματογράφου. Τα χτυπήματα φαίνεται ότι ήταν πολύ δυνατά και πολύ γερά του νιόνι. Αυτός έχει πλακώσει το ξύλο κάποιους από τους σημαντικότερους στους οποίους περάσανε από τον κινηματογράφο. Το ξέρεις πολύ καλά πως λες ψέματα. Εσύ. Μονάχα εσύ και η παρέα σου το στείλατε φυλακή. Και τώρα που βγήκε τρέμεται σαν τα ψάρια, χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του ακόμα. Δίνωσο! Μάλιστα στη Λόλα, λίγο πριν της δώσει τη σφαλιάρα ο Παπαγιαννόπουλος, της λέει, της Καρέζη, λέει, παιδί μου, με συγχωρείς, λέει, που θα σε κτυπήσω. Δεν το θέλω, λέει, κτλ. Αλλά έτσι είναι το σενάριο κτλ. Σε παρακαλώ, δείξε λίγη κατανόηση. Τι να κάνουμε. Και λέει, πόσο μάλλον να μην τυχόνευα κιόλας. Την Καρέζη ήταν μια από τις ηθοποιούς τις οποίες λάτρευα. Στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», τα χαστούκια έχουν μείνει αλυσμόνητα. Περνάνε ώρες. Το ξύλο. Περνάνε ώρες και δεν με φωνάζουν μέσα να συνεχίσουμε. Τι γίνεται, πάω μέσα. Γιατί λέω σταματήσαμε. Όχι, δεν σταματήσαμε. Αλλά το ξύλο, δεν γίνεται το ξύλο. Γιατί πρέπει να είναι κανονικά να ακουστεί. Εσύ, Νιόνιο, θα μπορέσεις να χωρίς κανένα χαστούκι καλό. Λέω όσο θέλεις. Το καλό. Καλό μου, λέει, μη σε νοιάζει. Μη μου κάνουν μήνυση μετά. Όχι, δικιά μου. Δηλαδή να βαρέσεις. Απομόνωσα λοιπόν, πήρα τις άλλες μαθήτες, πήγα αλλού. Να μην το δούνε. Και του παρέδωσα το θύμα. Φέρε μια. Να λέω, λέω το σακελάριο. Έλα, κυρία μου, λέει. Ναι, έρχεται. Φραπ! Δόξα σοι ο Θεός. Είπε ο σακελάριος, δεν είπε η κοπέλα. Κοπέλα, όχι, ε. Όλες θέλανε για να βγουν αεροπλάνο. Όλες. Αυτό ήταν φυσιολογικό. Ξέρεις τι, να ταλαιπωρείσαι εκεί πέρα και να είσαι μία από τις πολλές. Είναι δύσκολος αυτός ο ρόλος. Και να κάθεσαι να περιμένεις. Γι' αυτό κάθε μία ήθελε να διακριθεί. Ήταν όλες τους θεατρινάκια. Άκουσε, πουλάκι μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, σου κάνω όλα τα χατήρια, αλλά αυτό αποκλείεται. Βάλεις ένα στοίχημα ότι θα πας. Πάλι στοιχήματα, και εδώ στοιχημάρχη. Πάει ένα χιλιάρικο. Πάει. Δεν πάω. Θα πας, μπαμπούλι. Δεν πάω. Εγώ σε ξέρω. Όταν μεγάλωσε, πολλές φορές έκανε τον πατέρα. Δεν με ξέρεις καλά. Εγώ να μην πω μια κουβέντα, έτσι, και την πω, πάει τελείως. Εγώ είμαι βράχος. Βράχος. Είχε μια ντουλάπα και είχε κουστούμια και έλεγε μπαμπάς βουγιουκλάκι, μπαμπάς Καρέζη, μπαμπάς φόνος σου, ξέρεις, ανάλογα. Παπά, πάω να σου φέρω την πάστα Φλόρα. Θες καφεδάκι. Χωρίς ζάχαρη, ε.
τα διορυτικά σου. Βλέπεις τι μόνο εγώ. Αχ, κορίτσια, έχω εγωίθει, έλες. Εγώ από τα πρώτα μου βήματα στο θέατρο και στο κινηματογράφο είχα τη χαρά και την τύχη να συνεργαστώ μαζί του. Και πραγματικά ήμουν ευτυχισμένη κάθε φορά που βρισκόμουν κοντά του. Ιδίως στη σκηνή. Νομίζω ότι πολλά έχει να διδαχτεί κανείς από τον Νιόνι. Το Νιόνιό μου, όπως τον έλεγα. Έλα, έλα από να κοιτάξω σε λιγάκι. Σιγά, μη μου φας κανένα δάχτυλο. Μπράβο, έλα μωρό μου, πιες και το καλατάκι σου, μια και έξω, μια και έξω, έλα. Θέλει μωρό, μη λέτε με ένα μωρό, έτσι. Έλα. Η τσάντα του. Η τσάντα του, Γεωργία, η τσάντα του, η τσάντα. Τι κρατάς την τσάντα, θα την πάρω εγώ. Άντε, άντε. Άντε, γρήγορα. Πάντως φαίνεται ότι σαν πατέρας υπήρξα αρκετά πιστικός, αφού μέσα στην αλληλογραφία μου υπάρχουν γράμματα από πολλούς πατεράδες που μου έστελαν τα συγχαρητήριά τους για την αυστηρότητα που έδειχνα στα διάφορα παιδιά μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν τα κορίτσια του κόλπου. Το δικό μου κορίτσι το θέλω εδώ, σπίτι. Μπράβο, παπά. Σκάσε. Το 1965 ο Ντίνος Δημόπουλος σκηνοθετεί τη Βίλα των Οργείων, στην οποία το παράνομο ζευγάρι, η Μέλ Ποζάρο Κώστα και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, οδηγούνται σύμφωνα με τον νόμο περιμοιχίας με τα σεντόνια στην αστυνομία. Με τσάκωσαν με το σεντόνι. Ήταν ορολογία της εποχής. Καλώς μου το. Καλημέρα σας. Ζάχαρος. Κύριε διοικητά, δώστε μου κάτι να φορέσω. Και αυτά που φοράς πολύ είναι. Καλυγούλα. Σε αυτήν την ταινία ο Παπαγιανόπουλος είναι ο διοικητής που υποδέχεται τους μυχούς με μία θρυλική φράση. Τι θα το κάνουμε εδώ, American Bar. Το οποίο το έλεγε με τέτοια ένταση το ρο, American Bar. Εγώ δεν μπορώ να το πω τόσο δυνατό ρο. Και κάθε φορά που το έλεγε εμείς καρδιζόμουν στα γέλια, σταματούσε το γύρισμα. Όχι σκοτωμούς, τι θα το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar. Είναι πολύ δυστυχισμένη κυρία Πομήρα, είναι πολύ δυστυχισμένη. Κυρία δυστυχισμένη, δεν σκεπάζετε τα τσιτσίδια σας και να πάτε να ντυθείτε. Ορίστε παρακαλώ. Λύσαξες απόψε με την Περδικομάτη. Εγώ με την Περδικομάτη, τι λες. Αυτή πρώτα-πρώτα είναι αριστερή, τη βλέπω και μ' ανεβαίνει η πίεση. Και τι σχέση έχει τώρα με τ' άλλο, ε? Οι πολιτικές τοποθετήσεις του Παπαγιανόπουλου ήταν γνωστές στους περισσότερους που τον συναναστρέφονταν. Δεξιότατος, ακριβώς δεξιός. Αλλά ήταν από τους ερώτερους ανθρώπους που μπορούσες να γνωρίσεις. Δεν θα λέει δεξιός. Συντηρητικός άνθρωπος ήταν. Κουβαλούσε μέσα του, χωρίς μεγάλες εκπτώσεις, την επαρχία από την οποία μεγάλωσε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα σεβόταν τα ήθη της επαρχιακής ζωής. Ψηφίζοντας λέγω, αγαπητοί μου συμπολίτες, Κόσο! Ψηφίζεται πρόοδο! Το νερό μου ρηκουράστηκε. Ψηφίζεται λέγω, αναγέννηση! Ψηφίζεται ομαλότητα! Ψηφίζεται... Στις περισσότερες ελληνικές ταινίες έχει υποδηθεί χαρακτήρες οι οποίοι εμπλέκονται με την πολιτική. Ποτέ σε πρώτο επίπεδο ή μάλλον λιγότερες φορές σε πρώτο επίπεδο, τις περισσότερες φορές υποκινώντας άλλους ανθρώπους υπέρ κάποιου ή κάποιου άλλου. Τον αγαπούσαν τον παππού σας, τον λάτρευαν τον πατέρα σας, αλλά με εσάς πια κύριε Υπουργέ μου. Χαλάει ο κόσμος, ε. Πίνουν νερό στο όνομά σας κύριε Υπουργέ. Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε. Αλίμονο. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, πρέπει να σας πω, με τον Καραμανλή, τον γέρο. Καλές σχέσεις σε επίπεδο αλληλογραφίας συχνής, όσο ο Καραμανλής ήταν στο Παρίσι και κάποια ταξίδια που ξέρω που είχε, ότι είχε κάνει ο Νιόνιος για να πάει να τον δει στο Παρίσι. Ήταν οι εκλογές, νομίζω, του που είχε ο Καραμανλής ο παλιός και κέρδιζε ο Καραμανλής. Όχι, στενοχώρια, εμείς κακό, διακόπταμε τα χαρτιά την ώρα που λέγανε τις ειδήσεις και λόγια. Στενοχώρια, εμείς, αγβά, μία, δύο, τρεις, την τρίτη φορά. Λέει ο Νιόνιος, ρε παιδιά, καλά πάμε, πολύ έτσι διστακτικά. Τι καλά πάμε, ρε Νιόνιο, του λένε οι άλλοι, ας πούμε, και εγώ μαζί και αυτά. Τι καλά, δεν βλέπεις το χάλι μας. Τι χάλι μας, λέει. Λέει, τι χάλι μας, μια χαρά, λέει, πάει ο Καραμανλής. Ο Καραμανλή, λέει, του λέμε, όλοι μαζί του επιτεθήκαμε. Τι Καραμανλή, Καραμανλή, ψηφίζουμε εμείς. Τι ψηφίζετε εσείς, μας λέει. Εμείς ψηφίζουμε ΚΚ. ΚΚ,
Και σηκώνεται αμέσως, φάτε από εδώ πέρα, παλιοκομμουνιστές και ξέρω εγώ τι έλεγε. Και σηκώνεται και φεύγει. Εμείς να φωνάζουμε τρελαμένοι στο γέλιο, όμως ξετρελαμένοι από γέλιο. Σε λίγο χτυπάει η πόρτα και μπαίνει ο Παπαγιαννόπουλος. Εμείς χαρήκαμε, λέμε, έρχεται. Φέρτε μου τα γλυκά που σας έφερα, γιατί τώρα είναι κλειστά όλα και δεν θα βρω και τίποτα να φάω. Και πήρε και τα γλυκά και έφυγε. Τον Ιούνιο του 1973 ανεβαίνει στο θέατρο Αθήνεων, στην Πατησίων, η παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη, που πέρναγε σαφή μηνύματα κατά της Χούντας. Και έπειτα ήρθε «Το μεγάλο μας τσίρκο», η συνεργασία μας «Το μεγάλο τσίρκο», και εκεί πια τον ερωτεύτηκα με πάθος. Τι ηθοποιός, τι γνήσιος και τι Έλληνας ηθοποιός. Τι δεν λέω καλά. Αφού περάσανε 7 χρόνια και κάτι, εμείς πώς πήγαμε πίσω. Διότι θεωρητικώς πηγαίναμε μπρος, αλλά στην πραγματικότητα πηγαίναμε πίσω. Άστα τώρα αυτά και πεστάρα. Σε παρακαλώ, άκουσα αυτό το ύφος, έτσι. Οι διαταγές τέρμα. Τώρα εγώ θα λέω την αλήθεια. Ελεύθερα, χωρίς φόβο και με πάθος. Εκεί με το τσίρκο τώρα υπήρχαν οι ρόλοι που έπρεπε να τους κάνει ένας μάστορας του είδους. Και ο Νιόνιος χάλασε τον κόσμο. Έπαιζε 4 ρόλους στο μεγάλο μας τσίρκο, 4 δημιουργίες έκανε. Άλλαζε κάθε βράδυ 4 μάσκες. Και δεν τον είδα ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε μία βραδιά, έναν ολόκληρο χρόνο, ένα χειμώνα και ένα καλοκαίρι που παίζονταν το έργο, δεν τον είδα μία φορά κουρασμένο. Ως Κολοκοτρώνης έμεινε ανεξίτηλος στη μνήμη όσων είχαν παρακολουθήσει την παράσταση. Γινότανε χαμός στο θέατρο. Χειροκρότημα. Σηκωνόταν ο κόσμος όρθιος από την αληθινή συγκίνηση που είχε και το αγνό πατριωτικό αίσθημα που έβγαζε εκείνη την ώρα. Και όταν άρχισε να φωνάζει, «Ρε, πού σε Παπαφλέσσα, Καραϊσκάκι, έλα βάλε ένα χεράκι βόηθα». «Ρε, Παπαφλέσσα, σήκω και έλα βόηθα με. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι 3 του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμα σας? Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας». Ήταν σπαραχτικό. Πολύ μεγάλες ώρες. Στις 11 Ιουλίου του 1974 ξεκινά στην τηλεόραση το θρυλικό Λούνα Πάρκ. Ο Παπαγιαννόπουλος είναι ο κύριος Γιώργης. Μήπως ένα βλόγο που διαβάζω και εγώ? Όχι καθόλου. Εντάξει. Οι γυναίκες που θαυμάζουμε ξεχυλίζουν. Δούλα, θα ξεχυλίσω κι εγώ, μου φαίνεται. Το μέσο Έλληνα παίζει. Τον καθημερινό Έλληνα παίζει. Ταυτίζεται με τον καθημερινό Έλληνα, με τον νοικοκύρη του σπιτιού, με τον πάτερ φαμίλια του σπιτιού, με τις γκρίνιες του, με τα ευρήματά του, με τα προξενιά, τις αντιδράσεις του στην ακρότητες της νεολαίας. Αυτό ήταν η ουσιαστική. Καλησπέρα. Κακή και ψυχρή μας πέρα. Κάτσε. Καλέ, τι έπαθες εσύ? Παράγγειλε καφέ, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, τσιτσιμπίρα, ό,τι θέλεις και μην μου μιλάς καθόλου. Τι έπαθες εσύ σήμερα? Ό,τι θέλω, είπα. Δεν θα έπαιζε ποτέ κάτι που δεν το πίστευε ο Παπαγιαννόπουλος, που δεν εξέφραζε την ιδεολογία του, αυτό που είπαμε πριν, τη συντηρητική. Πλησίαζε τις χείρες που πήγαιναν στον τάφο του άντρα τους. Δεν και κατα... ναι. Την κρατάω κολλά σε εγώ. Εντάξει, μην ανησυχείς. Το σύριαλ γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Βρε, άντε πήγαινε από εδώ, ρε Θόδωρε. Πολύ παράξενος έγινες τελευταίο. Βρε, άντε που να μου πεις και εσύ παράξενος. Γινόταν χαμός όταν τον βλέπανε. Βγαίνανε από τα σπίτια να ζητάνε, πώς τα λένε, αυτόγραφα, φωτογραφίες, αυτά ξέρω εγώ. Και βγαίνει μια, λέει, κύριε Παπαγιαννόπουλε, δώστε μου και εμένα μια φωτογραφία. Λέει, ευχαρίστως, βγάζει λοιπόν μια φωτογραφία από αυτές τις μικρές. Λέει, πώς σε λένε, λέει, Σταμάτα. Ωραία. Της γράφει λοιπόν, σε Σταμάτα απάνω. Λέει, δώσε μου άλλη μια. Τι να την κάνεις, θες για να έχεις κανένα συγγενή?
Του λέει, όχι, του λέει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Άμα την πάω στο μπακάλι μου δίνει πετρέλαιο. Ο Παπαγιαννόπουλος αντιμετωπίζει την τηλεοπτική επιτυχία με πικρία. Ήτανε εξοργισμένος που πήγαινε στην επαρχία. Περιοδία, ξέρω εγώ, με θεία σου, και του λέγανε ο κύριε Γιώργης. Έχω φάει, έλεγε, μία ζωή στο θέατρο και μου αλλάξανε το όνομα από την τηλεόραση και τον πείραζε πάρα πολύ αυτό. Ξέρετε κάτι, είχε αρχίσει να τον φοβάται τον κύριο Γιώργη, ότι θα τον πνίξει τελικά. Πήγαινα στο διακοφτό από τον παλιό δρόμο που μ' αρέσει, με τα περιβόλια. Στην Κόρινθο βρήκα ένα καφενεδάκι απόμερο να πιω καφέ. Παρ' όλα αυτά ήταν 2-3 άνθρωποι που με γνωρίσανε. Και άρχισε ο Μπαρμπαγιώργης. Καλώς τον Μπαρμπαγιώργη. Συνηθισμένα πράγματα. Άρχισαν λοιπόν να κάνουν σχόλια. Πώς γελάμε με τον Μπαρμπαγιώργη, τι καλός ο Μπαρμπαγιώργης. Οπότε έρχεται η γυναίκα του καφετζή με τον καφέ και την ακούω να λέει: «Μα τι λέτε, ο Παπαγιαννόπουλος είναι σοβαρός κωμικός». Ήταν η καλύτερη και η μεγαλύτερη κριτική που είχα ακούσει στη ζωή μου. Το χειμώνα του 84, ο δημοσιογράφος Σταμάτης Φιλιππούλης πήρε μια μεγάλη συνέντευξη στο Διονύση Παπαγιαννόπουλο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Έθνος με το ψευδώνυμο Αλέξης Κομνηνός. Ο δημοσιογράφος έχει κρατήσει στο αρχείο του τα χειρόγραφα της συνέντευξης αυτής, πολλά από τα οποία ανήκουν στον ίδιο τον Παπαγιαννόπουλο και είναι γραμμένα σε σελίδες του ρόλου του από το Λούνα Πάρκ. Να τα, εδώ πέρα είναι. Μπορεί να είχαμε ραντεβού, ας πούμε, στις 11 το πρωί στη Σόνια, λέω, αλλά να μου τύχει εμένα να πάω σε ένα ρεπορτάζ. Και δεν μπορούσα να μην πάω, έπρεπε να πάω. Ο Παπαγιαννόπουλος, λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, καθότανε και μου έγραφε τις αναμνήσεις του σε κόλλες δικές του, οι οποίες κόλλωσα από την πίσω μεριά, ήταν ο ρόλος του κύριου Γιώργη. Καταλάβατε, δηλαδή, ιστορικά, είναι από τη μια είναι το χειρόγραφό του και από την πίσω μεριά είναι ο ρόλος του και μάλιστα έχει σημειώσει με κόκκινη γραμμή το ρόλο του. Γιώργης, ξέρω εγώ. Πάρε και την εφημερίδα. Ωραία, θα την πάρω. Διάβαζε τώρα. Έλα, κάνε πιο εκείνο διαβάζω. Όχι, δεν κάνω πολλό. Διάβαζε. Μα κάνε πιο εκείνο. Ωραία, θα πιω. Όχι μόνο εγώ. Έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ, Τούλα. Έλα εδώ, και Τούλα. Έλα εδώ, διαβάστε από πάνω της. Όχι, απάνω της. Απάνω της κοράκια. Διαβάστε. Ζούσε μόνος του, ήταν έτσι μοναχικός, λύκος. Κάπου δεν άντεχε και την πολύ συνάφεια, ξέρεις. Γιατί αυτή μπορεί να σε οδηγήσει σε χώρους όπου εκνευρίζεσαι, όπου δυσανασχετείς και τα λοιπά. Δεν το ήθελε. Προτιμούσε να είναι μόνος του παρά να πηγαίνει με το συρφετό, ας πούμε. Σχολιούταν με τη μαγειρική του, μαγείρευε και όλα, με την κυπουρική του και τα λοιπά. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος οικογενειάρχης του εαυτού του. Καταλάβατε. Διάβαζε πολύ. Και διάβαζε οτιδήποτε είδους βιβλίο. Δεν είχε περιορισμός. Ούτε άνοιγε τηλεόραση, ούτε πολύ άκουγε ραδιόφωνο. Η μεγάλη του απόλαυση, η μεγάλη του δηλαδή ξεκούραση ήταν το διάβασμα. Εδώ είναι το τραπέζι του, εδώ καθόταν, εδώ ήταν για τους φίλους του, τις παρέες του, πάρα πολλούς φίλους, δημοσιογράφους, συναδέλφους του, πάρα πολλούς. Ήταν το αγαπημένο φαγητό, ο Μπακαλιάρος Χορδανιά, το οποίο και το αγαπημένο και το κρασί του. Ο Παπαγιαννόπουλος ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος. Παρακολουθούσε τα στοιχήματα του ποδοσφαίρου και έριχνε πασχέντζες. Του άρεσε το χαρτάκι, του άρεσε και το τάβλι. Λίγοι ωστόσο γνωρίζουν ότι ήταν ιδιαίτερα φιλάνθρωπος. Όσο ζούσε, στήριζε αρκετές οικογένειες με μηνιαίο μάλιστα επίδομα
ενώ κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα έστελνε χρήματα στο διακοφτό για τις φτωχές οικογένειες. Από την άλλη, σχεδόν όλοι γνώριζαν για την επιτυχία που είχε στο ωραίο φίλο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου κατά το αφιέρωμά μας στον υπέροχο γκρινιάρη του ελληνικού κινηματογράφου, Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Ο Παπαγιαννόπουλος δεν παντρεύτηκε ποτέ. Όσοι το γνώριζαν λένε ότι επέλεξε την εργένικη ζωή γιατί έτσι μπορούσε να βρίσκεται ανάμεσα σε πολλές γυναίκες. Στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια της εποχής μιλούσαν και για ένα ανεκπλήρωτο έρωτα με μια ηθοποιό του μουσικού θεάτρου, η οποία όμως τον απέρριψε για τα μάτια ενός άλλου εξίσου γνωστού ηθοποιού. Τα πρόσωπα και η ιστορία είναι γνωστά, αλλά μιας και ζουν απόγονοι, ας μην το πούμε εμείς. Ο Νιόνιος πάντως, μέχρι το τέλος της ζωής του, είχε πάρα πολλές και ωραίες κατακτήσεις. Ο Παπαγιαννόπουλος υπήρξε μέγας γυναικοκατακτητής. Μου λέει, τι βλέπεις αυτή την καράφλα? Μου λέει, πόσες τρίχες λείπουν? Λέω, πολλές. Κάθε μία τρίχα, μου λέει, είναι και μια ικανοποιημένη γυναίκα. Πολύ ερωτήλος. Εραστής μεγάλος. Στο αρχείο του βρήκα πάρα πολλά γράμματα από γυναίκες. Ραβασάκια πολλά. Σε φιετήριες κάρτες. Σε πασχαλινές, σε χριστουγεννιάτικες. Γράμματα. Φιλιά τα οποία είχαν αποτυπωθεί με κραγιόν πάνω εκεί. Για την ιδιωτική του, την προσωπική του ζωή, δεν μιλούσε. Και μία φορά, νομίζω, τον είχαμε δει σε ένα κεντράκι με μία κοπέλα που καθότανε και μου κάναμε ότι δεν τον είδαμε, φύγαμε, γιατί καταλάβαμε ότι δεν θα ήθελε να τον δούμε. Ήμουν με τον άντρα μου εγώ και προχωρούμε, λέει, άσε, κάνε ότι τον βλέπουμε, γιατί μπορεί να μην θέλει. Αγάπη μου! Κοίτα σύμπτωση. Σήμερα που μάθω μονάχη μου, είπα να κάνω ένα περίπατο και οι δρόμοι μας ενδωμόσανε πάλι. Καλημέρα σας. Λιόλιο μου, γιατί το σάλτσες αφού ξέρεις πως σε πειράζουνε? Τι λέει αυτή, ρε. Ξεκάρε, ρε. Λέει, μια απίθανη μανία με τις σάλτσες. Αλήθεια, Στέλιο, μην τρως σάλτσες παχαίνει. Πολύ σωστά. Και ξέρετε εγώ πως θα παντρευτούμε μετά με το λιόλιο μου, τον είσαι κουμπαράς. Και μια μέρα μου λοιπόν να σου μιλήσω με έλπο. Λέω ότι κάτι θέλει να μου πει. Μου λέει, μου αρέσεις πάρα πολύ και θα ήθελα να σε γνωρίσω καλύτερα. Αχ, λέω, κύριε Παπαγιαννόπουλο, δυστυχώς με τιμά πάρα πολύ η πρότασή σας, αλλά έχω δεσμό. Μου λέει, ναι. Α, και ποιος είναι, λέει. Λέω, ο Βίκτορος ο Παγουλάς. Α, είναι και φίλος μου, μπράβο, ωραία επιλογή. Κύριος. Δεν είχα ακούσει ποτέ από τον Νιόνιο τον Παπαγιαννόπουλο να πει μια κακή κουβέντα για γυναίκα. Ακόμα και την είχε άδικο μια γυναίκα, αυτός ήταν αυτός που την υποστήριζε. Όχι ως ασθενές φίλο, αλλά ως λατρεμένο του φίλο. Όσο μεγάλωνε ήταν τη σπάση γνωστή η αδυναμία του σε νεαρές κοπέλες. Όταν έβλεπε γυναίκα νέα όμορφη να είναι στο περίγυρο, άλλαζε όψη. Γινόταν άλλος άνθρωπος. Χαλάρωνε χιούμορ και το μάτι έπεσε συνέχεια. Πάνω με κάτω. Να ψάξει, να έκανε σκάνινγκ. Έκανε άρωμα δηλαδή. Απίστευα, άλλαζε, γινόταν άλλος άνθρωπος. Αν τον έβλεπαν με μία νεαρή, την σύστηνε ως ανιψιά του. Αγαπούσε πάρα πολύ το ωραίο φίλο και ιδιαίτερα τις μικρούλες. Και ερχόταν πολλές φορές και μου έλεγε μάλιστα σε μία τουρνέ που είχε πάει, ζητούσε τη δική μου συμβουλή, τι να φέρει στις καλές του φιλεναδούλες. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά-καλά να της πιάσω ούτε το χέρι. Σω! Και τώρα μου ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδης. Και με λατράει και από πάνω. Σε λατρεύει. Και δεν τη χούφτωσες. Δεν τράπεσε λιγάκι, μωρέ. Χούφτωστη. Τι? Θα το μετανιώσεις. Χούφτωστη, χούφτωστη. Ο
Παπαγιαννόπουλος δεν παντρεύτηκε ποτέ. Αν θέλει ο άντρας και αποφασίσει κάποια γυναίκα να παντρευτεί, όσο και να είναι σωστό στην κρίση, στο τέλος σίγουρα θα μπερδευτεί. Πάρα ήταν ένα από τα γεροντοπαλίκαρα του ελληνικού κινηματογράφου. Στην κυριολεξία γεροντοπαλίκαρα. Κάποτε ο Αλέκος Ακελάριος τον είχε ρωτήσει: «Δεν θα παντρευτείς?» «Εγώ να παντρευτώ?» «Αν δεν πάω να πνιγώ καλύτερα», είχε απαντήσει ο Νιόνιος. «Δεν θέλω τώρα! Δεν πεινάω τώρα! Πιάσε με ένα καφεδάκι!» «Ανάποδε άνθρωπε!» «Καλά κάνω!» «Βλέπω τα λαντρόγυνα και χαίρομαι! Ο κύριος Σταυρόπουλος απέναντι κάθε πρωί μόλις φεύγει τη φυλάει τη γυναίκα του! Γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο?» «Βρε, παράτα με που θα πάω να φιλήσω την ξένη γυναίκα!» Όποτε κάποιος τον ρωτούσε για αυτήν του την επιλογή, ο Παπαγιαννόπουλος επιστράτευε το χιούμορ για να αποφύγει την απάντηση. Τον ρώτησε λοιπόν ευθέως: «Πώς βρε, παιδί μου, δεν παντρεύτηκες? Είχαμε πια φτάσει στον ενικό, είχαμε γυρίσει μαζί, είχαμε παίξει θέατρο μαζί. Πώς και δεν?» Και μου είπε: «Ξέρεις κάτι, μπορεί να ήταν και δυο λόγια. Εγώ ροχαλίζω πάρα πολύ. Ποια γυναίκα θα μ' ανοιχθεί?» Στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια της εποχής φημολογούνταν έντονα ότι στη ζωή του Παπαγιαννόπουλου υπήρξε ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Ήταν ένας έρωτας σπουδαίος με μια σπουδαία ηθοποιό, μια γαλανομάτα ηθοποιό, που έγραψε ιστορία στην οπερέτα και στο μουσικό και στην επιθεώρηση. Αυτή λοιπόν την είχε ερωτευτεί, αλλά αυτή η αγάπη έμεινε έτσι, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ από μεριά, δηλαδή την ήθελε, αλλά εκείνη την εποχή μάλιστα, γιατί ξέρετε κάτι, άμα σε απορρίψει μια γυναίκα δεν μπορεί να τρέσει από πίσω τη συνέχεια, και άμα έχεις και αξιοπρέπεια κιόλας. Εκείνη την εποχή ήταν με έναν άλλον ηθοποιό, επίσης πολύ μεγάλο ηθοποιό, γαλανομάτι. Το 1984 πρωταγωνιστεί στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθυρα». Μας βάλανε και πολεμήσαμε. Βγάλαμε τα μάτια μας. Εσύ από εδώ, εγώ από την άλλη μεριά. Χάσαμε και δυο. Μετά τη συνεργασία μας ο Αγγελόπουλος είπε: «Μα τόσα χρόνια δεν τον βλέπανε αυτόν τον άνθρωπο και τον αφήνανε να παίζει κομμωδιούλες και έργα ελαφρά. Εγώ λοιπόν του παρήγγειλα με τον άνθρωπο που μου το είπε. Τόσα χρόνια και ο Αγγελόπουλος δεν με έβλεπε». Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ήταν ένας ηθοποιός με εσωτερικότητα ο Παπαγιαννόπουλος. Δεν ήταν εξωτερικός ηθοποιός που έφτιαχνε σχήματα, αλλά είχε συναισθηματική φόρτιση. Αυτό αποτυπώνεται στην, πώς είναι, στην κάμερα. «Σπύρο, είσαι νεκρός. Τετράκης εις θάνατον. Στρατοδικείο Λαρίσης, Σπύρο. Πάλιωσε τόσα χρόνια μέσα στην τσέπη μου η εφημερίδα. Δεν μπορείς να ξανανάψεις φωτιά στο κοριό, Σπύρο». Την ίδια χρονιά ο Παπαγιαννόπουλος δέχτηκε πρόταση από το σκηνοθέτη Σπύρο Ευαγγελάτο να συμμετάσχει σε παράστασή του στην Επίδαυρο. Όταν λοιπόν τον φώναξε ο Ευαγγελάτος και του πρότεινε το ρόλο, έβαλε τα κλάματα. Είπε: «Αυτή τη μεγάλη τιμή δεν την περίμενα εγώ. Και είμαι πανευτυχής που το ζητήσατε». Όταν υπογράψαμε τα συμβόλαια, μου λέει, ήξερε και τα δεδομένα, λέει: «Αυτό είναι το πρωτότυπο. Πάρ' το, είναι του θεάτρου αυτό. Πάρ' το εσύ. Αυτό είναι το δικό μου?» Λέω: «Βεβαίως είναι, κύριε Παπαγιαννόπουλε, το δικό σας». Εντάξει, και παίρνει, ανοίγει στο τασάκι μπροστά, χράτς, το σκίζει. Εμένα μου αρχίζει ο λόγος μου. Είχε αρχίσει να μελετάει το ρόλο, να διαβάζει για τον Αριστοφάνη, για το συγκεκριμένο έργο κτλ. Αλλά δεν πρόλαβε. Και εκείνη η παράσταση που εντωμεταξύ τον αντικατέστησε
ο Γιώργος ο Μιχαλακόπουλος, εκείνη η παράσταση στην Επίδαυρο ήταν αφιερωμένη στην Μιχαλακόπουλο. Τον τελευταίο καιρό υπέφερε πολύ από την καρδιά του, είχε μεγάλες δύσμιες, κοιμότανε στην πολυθρόνα. Μέχρι που την Τρίτη το πρωί, στη μεγάλη Τρίτη το πρωί, στις 10 η ώρα, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η καθαρίστρια που πήγαινε κάθε Τρίτη και που ήξερε ότι κατά τις 9 η ώρα έβγαινε ο Νιόνιος από το υπνοδωμάτιό του, ξυπνούσε και, είχε, και ήταν δηλαδή ήταν ρολόι, ήταν ρολόι ακριβίας, 9 η ώρα ο Νιόνιος έβγαινε από το δωμάτιο, είχε ξυπνήσει. Εκεί πήγε 9.30-10, δεν βγήκε, το χτυπούσε, δεν απαντούσε και άνοιξε την πόρτα και τον βρήκε. Και φαίνεται το βράδυ κάπως του ήρθε δύσπνοια και τα λοιπά και πέθανε πάνω στην πολυθρόνα. Η αυλαία συνήθως έχει κόκκινο χρώμα όταν πέφτει. Στον Παπαγιανόπουλο ήταν κατάμαυρη να πάρει ευχή. Μόνο ένας, ίσον κανένας. Νομίζω και έτσι αθόρυβα που έφυγε, έτσι θα ήθελε κάποτε να φύγει ο Νιόνιος. Δεν κοίταγε ποτέ την υγεία του, δεν έκανε ποτέ εξετάσεις. Και έτσι θα ήθελε να φύγει αθόρυβα. Δεν θα μας έλεγε ποτέ ότι αισθάνομαι κάτι για να είμαστε κοντά του, που θα είμαστε. Ήθελε έτσι να φύγει από τη ζωή. Μπορεί να τον αγαπούσε ο κόσμος, το κοινό, οι φίλοι του, αλλά ήταν ουσιαστικά μόνος. Ο Παπαγιανόπουλος έζησε μια γεμάτη ζωή. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, στις 13 Απριλίου του 1984, λίγες εβδομάδες πριν πάρει τη σύνταξή του. Το αστήρευτο ταλέντο του θα μας διασκεδάζει για πολλά χρόνια μέσα από τις υπέροχες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.